Ήταν πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Πέρασα υπέροχα. Μαζί με τον Χρήστο είδαμε και ωραίες φωτογραφίες, ωραία πράγματα, ωραίες καταστάσεις. Ναι, πήγα για δουλειά, αλλά πέρασαμε ωραία πολύ. Επειδή ο Λιάγκας είμαι σίγουρος πως θα νομίζει πως είσαι άλλη, μπορείς να βγάλεις τα γυαλιά για να σε καταλάβει ο Λιάγκας. Αυτά τα μάτια δεν με έχουν παραδώσει ποτέ. Σε είδαμε και σε ένα ωραίο podcast μαζί με τη Βάλια. Ναι. Ποιος έχει κάνει τις περισσότερες εισαγωγικά ταξίες, εσύ ή η Βάλια? Όμορφε, δεν ήταν αταξίες. Με ερωτήσεις ήταν τύπου κατάλαβες. Αν μας έχουν κερατώσει, που έχει συμβεί σε όλες μας σχέσεις, καταλαβαίνεις. Θέλω ταπεινάκι, ειλικρινά, γιατί επειδή ο Χρήστος δεν μου μιλάει, γνωρίζει τους λόγους. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη και θέλω να σας βλέπω έτσι όπως είστε. Είναι ωραία να βγαίνουμε εμείς και να λέμε ότι ξέρεις κάτι, υπάρχουν προβλήματα και οτιδήποτε άλλο, και μετά να λέμε όχι, έπεσα έξω και ότι η πληροφόρησή μου ήταν μούφα. Πότε έγινε αυτό? Επιστομάστρο, να με συγχωρέσει κάποτε. Ο Χρήστος έχει μεγάλη καρδιά. Φεύγω. Περίμενε. Τι θες το 24? Αχ, παιδιά, υγεία. Υγεία και αγάπη, αυτά. Σπάνια δένουν τόσο πολύ ζευγάρια. Εντάξει. Όλα τα ζευγάρια έχουν τα προβλήματά τους, μην νομίζεις. Ναι. Αλλά υγεία και αγάπη εύχομαι και να συνεχίσω με τον Χρήστο να είμαστε υπέροχα. Τηλεοπτικά θα δούμε κάτι? Όχι. Γιατί? Δεν θέλω, δεν μου αρέσει. Έκανες ένα πέρασμα εκεί που έκανες και τέλος με. Ναι, δεν είναι η τηλεόραση για μένα, το έχω πάρει απόφαση. Πώς θα περάσατε εκεί που ήσασταν? Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Βόλτες, κουραστήκαμε κιόλας γιατί όπως είπα ήμασταν για δουλειά, αλλά περάσαμε υπέροχα. Σόνια. Φουλ. Μαγνητάκι μου φέρες? Αχ, έχω φέρει. Πρέπει να σου δώσω ένα, κάτσε. Έλα. Ρε φίλε, το πεις και το κάνεις. Τρομερό. Τι άλλο θέλεις? Εγώ τι να σου δώσω? Άντε, μια αγκαλιά. Τι είπα.